Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα πλούστευσης διαδικασιών, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά. Καλημέρα σας, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς πάνε τα SMS, δεν πάνε καλά τα SMS, καλό είναι αυτό. Καλό. Είναι καλό που πηγαίνουν καλά οι εμβολιασμοί, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά το ισχυρότερο πρόβλημα κατά τις πανδημίες είναι οι εμβολιασμοί. Χθες είχαμε πάνω από 113.000 εμβολιασμούς. Νομίζω ήταν και το ρεκόρ που έχουμε μέχρι τώρα εμβολιασμό σε μία ημέρα. Και είναι πολύ αισιόδοξο ότι έχει αγκαλιαστεί όλη αυτή η διαδικασία από όλο τον κόσμο. Θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα. Ο κόσμος πλέον δεν στέλνει SMS. Αυτή είναι η διάχυτη εντύπωση που υπάρχει. Πόσα στέλνουν, ας πούμε, κάθε μέρα, έτσι, από περιέργεια? Να σας πω, δεν είναι ακριβής αυτή η προσέγγιση. Γιατί ένας κόσμος που είχε μάθει να στέλνει SMS συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό να το στέλνει. Είναι και ένα ποιο θέμα, το 13.032, πιο πολύ. Ναι. Ναι. Και τα δύο. Και το καινούργιο και το 2013. Ναι. Μάλιστα. Είχε γίνει συνήθεια σε έναν κόσμο ο οποίος είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο για τις εξόδους του, για τις ανάγκες του. Οπότε συνεχίζει ένα μεγάλο αριθμό και το κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Όμως θεωρούμε ότι εντάξει, αλλάζουν τώρα το ρυθμιστικό πλαίσιο. Νομίζω θα γίνει διαφορετικό το επόμενο διάστημα. Άρα, πέστε μας πότε πλέον προχωράμε στην άρση των μέτρων. Από πότε? Σήμερα είναι Τετάρτη. Η σωστή έκφραση είναι νέα ρύθμιση. Νέα ρύθμιση μάλλον του πεδίου με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. Και αυτό θα ανακοινωθεί, όπως ξέρετε, η Τετάρτη ή την Πέμπτη από αρμοδίως. Και νομίζω ότι μπορούμε μέχρι τότε να περιμένουμε. Σίγουρα όμως ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο ή δεν θα υφίστανται καθόλου. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το ενδεχόμενο να μην υφίστανται καθόλου SMS. Καθόλου. Σε 48 ώρες θα έχουμε τις ανακοινώσεις σας. Τώρα έχετε. Συγγνώμη, θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Θα μπορεί ο καθένας να φεύγει να πάει όπου θέλει και θα στέλνει SMS για να βγει από το σπίτι του? Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό. Τώρα να είμαστε λίγο πρακτικοί. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας στη λογική της προσέγγισης, με την έννοια ότι κάθε μέτρο έχει να υπηρετήσει μια συγκεκριμένη συνθήκη σε μια συγκεκριμένη. Απλά δεν θέλετε να μας πείτε από σήμερα την είδηση ότι τελειώνουν τα SMS. Έτσι να το καταλάβω. Αλλά όχι ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν SMS από το Σάββατο. Ειδικά για τα SMS υπάρχουν αρμοδιότεροι εμού για να τα ανακοινώσουν. Αλλά εσείς απλώς το ξέρετε κι εσείς τώρα ότι τελειώνουν τα SMS. Έτσι δεν είναι? Αλλάζουν οι ανάγκες. Εντάξει. Μας το λέτε αμέσως. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πάμε στον εμβολιασμό. Έχουν αναπτυχθεί κέντρα. Πραγματικά αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι άψογο με τον τρόπο που λειτουργεί. Θέλω να πω κάτι. Χθες εμβολιάστηκε, πήγε και εμβολιάστηκε στο Περιστέρι, στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο, η Κατερίνα Ιδούκα, που είναι και συνάδελφός μας και στο Άξιον και αρχισυντάκτητα σε πολλές εκπομπές κλπ. Το email της και το SMS της από την Άιλη Σταγογράφηση έλεγε ότι θα εμβολιαστεί 9 παρα 10. Την παίρνω λοιπόν τηλέφωνο κάτι, 9:30 παρά, ρε παιδί μου, μου λέει χαμός, πολλοί κόσμος και λοιπά. Λέω, πες μου, τι ώρα εμβολιάστηκες είναι, για να ξέρω εγώ, γιατί και εγώ θα πάω την άλλη εβδομάδα. Ναι. Μου λέει, το SMS έλεγε 9 παρά 10, δηλαδή 8:50, εμβολιάστηκα 8:48. Καλά, και δύο λεπτά νωρίτερα. Φοβερό. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, ο συνοστισμός, όμως, επιτρέπεται που δημιουργείται. Ναι, γιατί δημιουργείται αυτό? Είναι γιατί κάποιοι με την αγωνία που έχουν για να εμβολιαστούν. Πάνε πιο νωρίς. Πάνε πιο νωρίς. Δεν έχει συνηθίσει ακόμα ο κόσμος ότι σε αυτήν την εμβολιαστική αλυσίδα πραγματικά το δημόσιο δείχνει ένα άλλο πρόσωπο που θέλουμε. Αλλάζει η κουλτούρα της εξυπηρέτησης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρόκλημα για όλες τις υπηρεσίες. Μακάρι. Άρα, για να το πούμε, κύριε Υπουργέ, την ώρα που λέει το SMS που λαμβάνουμε, αυτή την ώρα θα εμβολιαστούμε. Δεν χρειάζεται να πάμε μισή ή μία ώρα νωρίτερα. 10 λεπτά πριν, 5 λεπτά πριν, πραγματικά. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις ηλικίες. Πότε θα ανοίξουν οι πλατφόρμες από 18 και πάνω? Εντός του Ιουνίου. Τώρα, το πότε ακριβώς δεν το γνωρίζουμε. Έχει να κάνει και με την επιβεβαίωση των παραλαβών από τις εταιρείες που περιμένουμε για τον Ιούνιο. Αλλά σίγουρα εντός του Ιουνίου, ίσως πολύ νωρίς τον Ιούνιο.
Πάντως θα το ξέρουμε τέλος Μαΐου. Και η πλατφόρμα για όλους και για όλα τα εμβόλια, δηλαδή αυτή από 30 η και ελευθερία πάνω. Να επιλέγουμε όποιο εμβόλιο ας πούμε θέλουμε, εντός εισαγωγικών η φράση, και η επιλογή να εμβολιαζόμαστε όλοι ασχέτως ηλικίας, πότε θα γίνει πραγματικότητα? Θα γίνει, κοιτάξτε, για τους 30 και πάνω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο περιορισμός 30 έως 44 που εμβολιάζονται με ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Τους δόθηκε δυνατότητα όποιοι θέλουν ναι. να προτεραιοποιήσουν έτσι ακριβώς τη διαδικασία του εμβολιασμού, αλλά και για αυτούς, όπως και για όλους τους υπόλοιπους, δόθηκε δυνατότητα για όλα τα εμβόλια. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλος Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή θα ανοίξει 30 έως 44. Για όλα τα εμβόλια. Με όλα τα εμβόλια, πρώτα θα ανοίξει από τους 44 έως 40. Και στη συνέχεια από τους 39 έως 30 για όλα τα εμβόλια. Αυτό θα γίνει τέλος Μαΐου. Άρα και μέσα στον Ιούνιο θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι όποιος θέλει από 18 και πάνω, σωστά? Ακριβώς. Εντός του Ιουνίου θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τα 18 και πάνω. Τώρα πότε ακριβώς τον Ιούνιο θα το ξέρουμε σε κανένα δύο εβδομάδες. Ωραία. Α, Ιούνιο ή τέλη Μαΐου? Γιατί Ιούνιο. Ιούνιο και για τους πάνω από. Από 18 και πάνω ανοίγει τον Ιούνιο. Ωραία. Έτσι. Για υπάρχει περίπτωση με όλα αυτά, εάν δεν έχουμε διαθέσιμα εμβόλια, να έρθουν νωρίτερα? Κοιτάξτε, ή λίγο. Τα ραντεβού όλα είναι κλεισμένα? Όχι. Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε όσο μπορούμε περισσότερο την εμβολιαστική αλυσίδα με τις δυνατότητες που έχουμε. Υπάρχουν ακόμα λίγες δυνατότητες πέρα από τις 110.000 που έχουμε την ημέρα, γιατί όπως ξέρετε έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για να μπορέσουν να μπουν και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τα πολυιατρία. Δηλαδή αναμένουμε και μια επιπλέον ενίσχυση το επόμενο διάστημα από τους ιδιωτικούς φορείς της υγείας στη διαδικασία του εμβολιασμού. Οι οποίοι ποια εμβόλια θα κάνουν, κύριε Γεωργαντά? Θα ανακοινωθούν λεπτομερώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει πρακτικά να μπορεί να είναι διαχειρίσιμη έτσι πιο εύκολα. Της Johnson, ας πούμε. Θα εμβολιαστούν και οι κατάκητοι, οπότε αυτό που αναφέρετε σίγουρα είναι μέσα τις προσεγγίσεις που γίνονται, αλλά οι λεπτομέρειες όλες θα ανακοινωθούν. Και το μισό λεπτό. Διάστημα. Άρα, το εμβόλιο της Johnson θα δοθεί στον ιδιωτικό τομέα για να κάνει εμβολιασμούς και οι τομείς, να το πω έτσι, του ιδιωτικού τομέα που θα μπορούν να εμβολιάζουν, ποιοι θα είναι? Ιατρικά κέντρα. Ιατρικά κέντρα, ναι. Πολυατρία, διαγνωστικά κέντρα. Έχει ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά από νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και ήδη δηλώνουν συμμετοχή. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τώρα πιο απλά, ας πούμε, αυτά τα διαγνωστικά κέντρα που πάμε και κάνουμε εξετάσεις αίματος, θα μπορούμε να κλείσουμε και ένα ραντεβού για εμβολιασμό σε αυτά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Προφανώς θα έχουν και κάποια αμοιβή, έτσι. Προβλέπεται στην Υπουργεία, στην νομοθετική πρωτοβουλία που υπήρξε και στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε. Και η οποία ποια θα είναι, κύριε Υπουργέ? Πραγματικά δεν τη γνωρίζω, ξέρω απλά ότι προβλέπεται πραγματικά. Και δεν μου λέτε, ένα συγκεκριμένο έργο. Σε αυτά τα ιδιωτικά κέντρα, τα ραντεβού θα κλείνονται με τον ίδιο τρόπο ή το ραντεβού θα το κλείνει το ιδιωτικό κέντρο με τον ενδιαφερόμενο? Μετά τις 15 Μαΐου θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε στην πλατφόρμα που έχει ανοίξει. Ναι, αλλά μια εικόνα έχετε όμως. Μια εικόνα έχετε. Συμμετοχή. Κοιτάξτε, με την ίδια λογική και με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα εξυπηρετήθηκε το ψηφιακά όλη αυτή η διαδικασία, ναι. και με έναν ασφαλή τρόπο και ασφαλή και διαφανή και αξιόπιστο, θα γίνει και η διαδικασία και για τα ιδιωτικά κέντρα. Αυτά δηλαδή, τα ραντεβού θα κλείνονται. Κεντρική, να πω εγώ, θα ναι. υπάρχει μια κεντρική παρακολούθηση. Α, θα υπάρχει, δηλαδή και αυτά τα ραντεβού στα ιδιωτικά θα είναι μέσα από την κεντρική πλατφόρμα του e-gov, δεν θα είναι μία... Όχι, όχι, όχι. Μετά τις 15 θα υπάρχουν αναλυτικές ανακοινώσεις, αλλά θα βγουν τα ιδιωτικά. Θα είναι, η μεθοδολογία... Θα κλείνεις... Ναι, ναι. Πέστε κύριε Τάκη. Λέω, να το πούμε, θα κλείνεις το ραντεβού σου με το ιδιωτικό εσύ και γενικά αυτό θα το παρακολουθείτε εσείς με κάποιο τρόπο. Είναι έτσι? Σίγουρα θα υπάρχει μια παρακολούθηση. Μάλιστα. Αλλά θα είναι εκτός του e-gov.gr του συστήματος. Ωραία. Λοιπόν. Δεν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο. Μετά τις 15 θα γίνουν ανακοινώσεις. Εντάξει, να είμαστε... το λέμε εμείς, το καταλάβαμε. Κύριε Υπουργέ, όλα μας τα λέτε, αλλά δεν μας τα λέτε. Λοιπόν πάμε τώρα πάμε σε κάτι στο... που είναι πολύ σημαντικό, το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πότε λοιπόν θα είναι έτοιμο? Τι θα συμπεριλαμβάνει και πώς θα το προμηθεύεται ένας πολίτης? Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε και εκδίδουμε για όσους εμβολιάζονται πλήρως εντός 72 ωρών
ένα το λεγόμενο πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είναι και στα αγγλικά. Είναι και στα αγγλικά. Επίσης, όπως ξέρετε, μέσα στον Ιούνιο, γιατί τώρα γίνονται οι τεχνικές ρυθμίσεις, θα μπορέσει αυτό να λειτουργήσει σε ένα επίπεδο των Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα συμπεριλαμβάνονται τρεις περιπτώσεις. Και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, και αυτοί που έχουν θεραπευτεί, άρα έχουν αντισώματα, και αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα αρνητικό τεστ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη του πιστοποιητικού. Αυτό θα είναι προς χρήση, από ό,τι φαίνεται, προς τα τέλη Ιουνίου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ίσως όχι μόνο, γιατί γίνονται και συνεννοήσεις και με άλλες χώρες. Ερώτημα. Αυτό το πράσινο πιστοποιητικό θα το έχουμε, θα το παίρνουμε μέσα από το e-gov όσοι έχουμε εμβολιαστεί? Θα αφορά και ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά έχουν νοσήσει? Θα αφορά και άλλες κατηγορίες? Τι θα περιλαμβάνει αυτό το πιστοποιητικό? Περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες. Όπως σας είπα, έτσι έχει συμφωνηθεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά οι τεχνικές λεπτομέρειες ακριβώς επειδή πρέπει να γίνει παραμετροποίηση με βάση τις συμφωνίες που και την εξυπηρέτηση πρέπει να γίνει ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες για το πώς θα γίνεται η λήψη του και θα υπάρξουν λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το οποίο μπορούμε και εκδίδουμε εμείς, αλλά επειδή πρέπει να γίνουν παραμετροποιήσεις έτσι ώστε να είναι συμβατό με ό,τι έχει αποφασιστεί συνολικά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εντός του Ιουνίου θα έχουμε και τις λεπτομέρειες. Και ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ, μέσα σε να υπάρχει ένα πιστοποιητικό όπου ο εμβολιασμένος θα λέει εμβολιάστηκα, αυτός που πέρασε COVID θα είναι στην κατηγορία του κρούσματος, του πρόσφατου κρούσματος, και αυτός που έχει κάνει το PCR θα είναι σε άλλη κατηγορία. Ή εξετάζεται να είναι διαφορετικά αυτά τα χαρτιά? Ένα σε όλα θα είναι? Θα είναι μάλλον και το ένα σε όλα, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται και μία προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα μου επιτρέψετε να πω. Στη λογική ότι κάποιος που έχει νοσήσει και έχει θεραπευτεί δεν θα μπορεί να ξεχωρίσει σε σχέση με κάποιον που έχει εμβολιαστεί ή με κάποιον που έχει κάνει το αρνητικό τεστ. Άρα, κύριε Υπουργέ, είτε έχεις εμβολιαστεί είτε έχεις νοσήσει, θα μπορείς να δείξεις αυτό το πράσινο πιστοποιητικό και να έχεις όποιο, πώς να το πω, και να έχεις τα θετικά αποτελέσματα, όποιο θετικό τα έχεις. Προνόμια μάλλον. Ναι, άρα και όσοι έχουν νοσήσει θα μπουν σε αυτό το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό θα έχει αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το πώς αυτές θα αποτυπώνονται, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι γίνονται αυτή τη στιγμή παραμετροποιήσεις και με βάση την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα νόμιμος και ο συμβατός ο τρόπος με βάση την κείμενη νομοθεσία που θα χρησιμοποιηθούν. Με αυτό θα πηγαίνουμε και στα εστιατόρια? Ό,τι αποφασιστεί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Σίγουρα πάντως θα βοηθήσει πάρα πολύ στις μετακινήσεις οι οποίες θα γίνονται χωρίς. Το ό,τι αποφασιστεί εννοείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, ό,τι θα ισχύει σε όλη την Ευρώπη θα ισχύει και εδώ όσον αφορά αυτό το πιστοποιητικό, σωστά? Πάντα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε, μάλιστα, η χώρα μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.